Τις εκτιμήσεις της για τις κεφαλαιακές ανάγκες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ανέρχονται σε 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το βασικό σενάριο και αφορούν πάνω από το 95% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών Αλφα, Eurobank, Εθνική, Πειραιός, Αττικής και Πανελλήνια. Οι τράπεζες καλούνται τώρα να υποβάλουν τα σχέδιά τους για τη συγκέντρωση των κεφαλαίων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η απόσταση που χωρίζει την Τράπεζα της Ελλάδος με την Τρόικα για το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών παραμένει. Το μπαλάκι μεταφέρεται τώρα στο γήπεδο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιήσει stress test για το σύνολο των ευρωπαϊκών τραπεζών.